στη Λεπτοκαριά έχουμε ένα μουσείο για τον Όλυμπο. Είναι γεωλογικό μουσείο. Όλυμπο. Έγινε σε συνεργασία με καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη στο γεωλογικό τμήμα. Τι έχουμε στο μουσείο? Έχουμε πετρώματα, απολιθώματα από τον Όλυμπο. Όπως θα μείνουμε εμείς. Λοιπόν, όχι. Με λίγη προσοχή, ο Όλυμπος είναι πολύ ασφαλές. Απλώς όταν φτάνουμε στην κορυφή προσέχουμε. Λοιπόν, για να ξέρετε κάτι για τη γεωλογία του Ολύμπου. Ο Όλυμπος είναι ένα βουνό που λόγω πιέσεων έρχεται η τεκτονική πλάκα της Αφρικής προς την Ευρώπη, προς την Ελλάδα και ανυψώνονται τα βουνά. Ο Όλυμπος ανεβαίνει από 1 ως 4 χιλιοστά το έτος. Τα πετρώματα είναι τα εξής. Είναι ζυματογενείς πετρώματα. Η κορυφή του Ολύμπου του Μύτικα είναι 144 εκατομμύρια χρόνια. Κατεβαίνοντας προς τα κάτω, στην περιοχή που είμαστε τώρα, είναι 208 εκατομμύρια χρόνια. Προς το Λιτόχωρο είναι 245 εκατομμύρια χρόνια. Στο μουσείο μας στη Λεπτοκαριά υπάρχει ο μοναδικός αμμονίτης, που είναι κοχύλι θαλάσσης που βρέθηκε ως τώρα στον Όλυμπο. Είναι καταπληκτικό κομμάτι, το ίδιο ο καθηγητής και έπαθε πλάκα. Επίσης έχουμε ένα φύλλο, το οποίο βρέθηκε στον Όλυμπο, είναι απολίθωμα. Αυτό πρέπει να είναι γύρω στα 5 με 7 εκατομμύρια χρόνια παλιό. Είναι το μοναδικό που έχει βρεθεί στον Όλυμπο ως τώρα. Επίσης υπάρχει μια πέτρα που μέσα της υπάρχουν κοχύλια θαλάσσης στον Όλυμπο. Τα συγκεκριμένα είναι από 144 ως 208 εκατομμύρια χρόνια. Επειδή τα πετρώματα του Όλυμπου λόγω πιέσεων έχουν μεταμορφωθεί, δεν φαίνονται καθαρά. Η συγκεκριμένη πέτρα είναι η μοναδική, γιατί κάπως γλίτωσε την πίεση και είναι σαν να έβαλα τα κοχύλια μέσα στην πέτρα χθες. Καταπληκτικά, είναι πεντακάθαρα. Έχουμε λοιπόν 3 απολιθώματα, τα οποία είναι μοναδικά στον πλανήτη, δεν υπάρχουν πουθενά αλλού, για τον Όλυμπο. Αν κάποια στιγμή περάσετε από τη Λεπτοκαριά, θα τα δείτε. Όλη μέρα. Και τις Κυριακές. Και Κυριακές και μέχρι τις 11 το βράδυ. Γιατί έχουμε και τηλεσκόπιο για να δούμε πλανήτες και το φεγγάρι. Εσείς ποιος είστε, πείτε μας το όνομά σας. Το όνομά μου είναι Αρζάνας Γεώργιος. Αρζάνας Γεώργιος. Εγώ το δημιούργησα αυτό το μουσείο. Τι ειδικότητα έχετε? Ερασιτέχνης γεωλόγος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από τη φύση και περιπέτεια. Να είστε καλά για τις πληροφορίες. Να είστε πάντα καλά. Περιμένετε. Ναι, τώρα ναι. Περάστε. Κύριε Θοδωρή. Περάστε. Περάστε. Μετρημένο, έτσι. Πάμε. Έλα, πάμε. Έλα, έλα, έλα. Νίκο, σφύρα να ξεκινήσουμε. Έρχονται πεζοπόροι συνέχεια.